Είσαι κάτι ηλεκτρισμένο στην ατμόσφαιρα, μου φάνηκε. Ναι. Ναι, κάτι υπάρχει. Και άμα συνεχιστούν τα πράγματα έτσι όπως πάνε, με βλέπω πολύ σύντομα να μετακομίζω σπίτι σου. Υπάρχει πίεση. Θα το μάθεις σε λίγες μέρες αυτό. Διάλεμαστε τώρα, έτσι. Ναι, μου είπες ότι κάτι θέλεις να μου δώσεις. Τι? Κάτι έχουμε αφήσει στη μέση εμείς οι δύο. Δεν μου είχες πει ότι την επόμενη φορά να το κάνω σωστά. Την πρόταση εννοώ. Α, τώρα θα γίνει σωστά. Καλά βρε μωρό μου, γιατί δεν μου το είπες να βάλω κάτι πιο επίσημο. Έτσι, εδώ. Θέλεις να κλείσω καμιά σάλα στο πεντελικό? Αυτό έχουμε τώρα. Μ' αρέσει να σε πειράζω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου αρέσει να σε πειράζω. Ωραία. Τα λουλούδια πρώτα. Ποια λουλούδια? Τα ξέχασα. Α, τα λούλια πρόσεχες. Θέλω λουλούδια. Χωρίς λουλούδια, άκυρο. Μαζεύτηκες? Με πεθύμησες? Από εδώ και μπρος έτσι θα κάνω στα ρεπό μου. Θα εξαφανίζομαι. Ησύχασε το κεφαλάκι μου. Μη χαίρεσαι. Θα στα κόψω τα ρεπό. Δηλαδή θα στα δίνω, αλλά χωρίς διανυκτέρευση. Μην μπουνε στα βόρεια προάστια ότι τους καλάω την πιάτσα. Κανόνισε να τις αρπάξεις. Το παιδί? Όπως θα ξέρεις. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Αλλά πού θα πάει? Πού θα πάει? Ναι. Έλα, γύρισες από την ξεδέρφη σου. Το βρυσίδι που σου χρωστάω για τις πλάτες που έκανες τις μικρής με το γιο μου θα στο ρίξω άλλη φορά. Τώρα με βρει κι άλλη λαχτάρα. Ωραία, δεν με παρατάς κι εσύ. Σκάσε και άκου. Ο γιος μου απόψε, ξέρεις τι μου είπε? Να βρω άντρα, μου είπε. Ο Θάνος? Οχ, κάτι βρωμάει εδώ. Άγια σου, με στρίμωξε άγρια, φρόσο μου. Γυάλισε το μάτι του. Ευτυχώς που ήρθε η Μαυριδερή και σταμάτησε η κουβέντα, γιατί ποιος ξέρει τι με περίμενε. Δεν πιστεύω να καρφώθηκες. Με ποιον μιλάς? Τη Φρόσο, αγόρι μου. Ναι. Για δώστε μου να της πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Φρόσο. Καλησπέρα, παιδί μου. Τι κάνεις? Συνέχισε. Έλα, Δέσποινα. Μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Καλή, είδες τι έκανε. Τσεκάρισε να δει αν μιλάμε μαζί. Κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει καταλάβει, Φρόσο μου. Αν άνοιξε το στόμα της αυτή η Μαυριδερή, μαύρο φίδι που την έφαγε. Θα την γνάρω απόψε. Άστα. Θα τα μαζέψουμε μετά τώρα. Σήκω. Καλά, βρε Θάνο μου. Με τα λουλουδάκια που αγοράζει από τη λαϊκή η μάνα σου. Ντροπή. Μην κολλήσουμε τώρα σε αυτό, ε. Μην κολλήσουμε στο ένα, μην κολλήσουμε στο άλλο. Πρόταση κομπλέ δεν ήθελες? Ορίστε. Ναι, αλλά αν θυμάσαι καλά, σου είχα πει να είναι λίγο ρομαντική η στιγμή. Να έχει ατμόσφαιρα. Όχι έτσι. Τώρα με ξέρεις εμένα να είμαι πολύ του ρομαντικού. Αν προσπαθούσες λίγο περισσότερο. Τώρα γιατί με κάνεις και αισθάνομαι σαν ηλίθιος? Δεν βρήκα λουλούδια και πήρα αυτά. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι κρυμμένο καλά προς το παρόν, αλλά θα φανεί. Δεν το πιέσαι αυτό. Μην αφήσεις κάποια λέξη να πέσει κάτω, αμέσως να την κοσκινήσεις. Σε πειράζω. Ωραία. Ας περάσουμε στο επόμενο. Α, ναι. Ναι. Κάτσε να θυμηθώ που το έχω βάλει αυτό. Περίμενε.
να ξαπλώσω εγώ, με θες τίποτα? Όχι, όχι, καλύτερα. Τα λουλούδια γιατί τα θέλεις, αγόρι μου? Θα ήθελες κάτι? Πάρε και κανένα τρίαντα φυλάκι που και που. Γιατί, αυτά τι έχουνε? Μιζέρια. Τέλος πάντων, όνειρα γλυκά. Παρακαλώ. Η μάνα του το σήκωσε. Η Μάγδα. Ποια? Δεν ήταν η μάνα του, ήταν η Μάγδα του. Σκάσε! Συμβαίνει συχνά να παίρνουν και να το κλείνουν όταν δεν ακούν τη φωνή σου? Ε? Τίποτα, συνέχισε. Αυτό ψάχνεις? Πού το βρήκες? Στο ράφι πίσω από το κρεβάτι σου. Εκεί το είχα βάλει. Δεν θα τα ανοίξεις? Είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Εντάξει, το ψιλοκουράσαμε λίγο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, ε. Λίγο ταινία από Βέγκο το σκηνικό, αλλά τέλος πάντων. Όχι, μπλοκάρισα λίγο, δεν θυμόμουν που το είχα βάλει. Έφαγα και μια φρέκη σήμερα με τη μάνα μου, τέλος πάντων, μη στα λέω. Άνοιξε εδώ. Ούστα έχει. Εντάξει. Εντάξει, λέω. Λοιπόν, βάλε τα δυνατά σου αύριο, Μαρίζα, γιατί με 25 χρόνο φιλία δεν παίζουμε, έτσι? Καλά, ε. Έχει με γίνει αύριο χαμός στο σχολείο. Μισό. Ναι. Πού είσαι εσύ? Δεν είπαμε ραντεβού στο σπίτι μου να ετοιμάσουμε το πλακάτ. Ωραία, Φανούλα, το ξέχασε τελείως. Το δικό μου το ετοιμάσατε? Ηλίθεια, έχουμε στηθεί εδώ μια ώρα και ξεπεριμένουμε. Τέλος πάντων, εσύ ποιο ήθελες, το ποντίκι γύρνα πίσω ή το στάδιο σε άλλο και έμεινα στον Άσο? Όχι, καλέ, αυτό είναι για τη Μαρίζα. Εμένα γράψτε μου, δεν έχω μάτια για άλλο χημικό. Και βάλτε πολλές ροζ καρδούλες. Έλα τώρα, μην τα πάρω που θέλεις και καρδούλες, άντε. Φανούλα, θα σε πάρω μόλις πάω στο σπίτι. Φιλιά, τα λέμε. Δεν το κόβω να πας χωρίς απόψε στο σπίτι. Ούτε κι εγώ. Πού θα πάτε? Λοιπόν, οι γονείς του σπίτι και θα πάμε στο ξυχικό του στην. Στην. Ερέτρια. Α, στο εξωτερικό! Και θα παίξουμε και τρίβιαλ. Εσύ τρίβιαλ. Και τι δύσκολο είναι. Σπύρος, είδε μου, είπες ότι παίζετε με κάρτες. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή στα χαρτιά. Στο δεύτερο γύρο βγαίνω. Λοιπόν, Μαρίζα, κοίτα να κάνεις κάτι να σώσουμε την κατάσταση, γιατί έχω στενοχωρηθεί πολύ. Ναι, ρε Σπύρο, συγγνώμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αρκεί να μου μιλήσει. Πού είναι η βαλίτσα μου? Φεύγουμε τώρα, γιατί έχω αγωνία με το τρίβιαλ. Θα στα μάθω όλα απόψε, μωρό μου. Ας το πάνω μου. Έγινε και αυτό και συμπληρώθηκε η παροδία. Δεν είναι μέρα μου σήμερα. Sorry, μωρό μου. Θες να μιλήσεις? Είμαι έτοιμη να ακούσω τα πάντα. Τώρα μην έχεις να κατεβάσεις πράγματα τη φαντασία σου. Θα το παιδέψουμε λίγο ακόμα και θα δεις. Θα δω τι. Ξέρεις τι σημαίνει για μια γυναίκα να ζει αυτό που μόλις έζησα, Θάνο? Και είναι η δεύτερη φορά. Τις μετράς? Σε καταλαβαίνω, Μαγδαλά. Με καταλαβαίνεις. Αμφιβάλλω. Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε έρωτα μια τέτοια βραδιά, να το κάνω τι το δαχτυλίδι και την πρόταση? Σου επαναλαμβάνω ότι είμαι πολύ πιεσμένος. Από τι? Από το σπίτι, τη δουλειά. Συμβαίνουν διάφορα και έχω φρικάρει. Πιο πολύ με τη μάνα μου, δηλαδή. Ωραία. Μίλα, λοιπόν. Σ' ακούω. Ανακάλυψα κάτι και κοντεύω να τρελαθώ. Δεν μου λες μήπως ήξερες τίποτα? Σαν τι να ήξερα?